Τον Ιραυτόπουλο, μου λένε από το κοντρόλ ότι είναι μαζί και με μία σύνεδρο η οποία... Φοιτήτρια στο Πάντιο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Πώς είναι λοιπόν η ζωή ενός νέου φοιτητή όταν στην κυβέρνηση είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε? Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση και όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που έχει φέρει στο προσκήνιο, έχουμε βρεθεί να αντιμετωπίσουμε πανεπιστημιακή αστυνομία, να συγκροτούμε ένα μέτωπο υπεράσπισης των δημοκρατικών και δημόσιων πανεπιστημίων που δέχονται επίθεση από την κυβέρνηση. Έχουμε δει συμφοιτητές και συμφοιτήτριές μας να μην αντέχουν το οικονομικό βάρος να σπουδάσουν πέρα από την πόλη όπου έχουν μεγαλώσει. Και μια πλήρη αδιαφορία από πλευρά κυβέρνησης που όχι μόνο δεν δείχνει την πολιτική βούληση, αλλά μάλλον είναι και κοινική και προκλητική και απέναντι στην φοιτητική και μάλλον σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα που αντιδρά συντεταγμένα. Και μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια είχατε να αντιμετωπίσετε και τις συνθήκες πανδημίας μέσα στα... Βέβαια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των σπουδών μας, η πανδημία, που δεν υπήρξε καμία μέρημνα. Βρεθήκαμε 2 χρόνια εκτός του κοινωνικού μας χώρου, καθαρά από επιλογή. Ήταν ο μόνος κοινωνικός χώρος που δεν άνοιξε παρά μόνο λίγο καιρό πριν. Δεν είχαμε εξοπλισμούς, πολλοί και πολλές από εμάς. Δεν είχαμε πρόσβαση, πολλοί και πολλές από εμάς. Και η ίδια η διαδικασία έγινε δυσβάσταχτη. Από εκεί και πέρα, ήταν αυτά που ανέφερες είναι τα αρνητικά της κατάστασης. Πάμε όμως και στα θετικά. Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για τους νέους? Είναι δελεαστικός ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το 2022 για έναν νέο άνθρωπο? Αν ρωτάτε εμένα, σίγουρα είναι. Προφανώς υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα. Σίγουρα είναι πολύ επιθυμητό να ανοίξουμε τις κεραίες μας και να ακούσουμε τους συμφοιτητές μας και τις συμφοιτήτριές μας, τους φίλους, τις φίλες μας, τους ανθρώπους της γειτονιάς μας, για το τι θέλουν να δουν, πώς θέλουν να δουν τις ζωές τους να γίνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί στα πανεπιστήμια να αποσύρει όλα τα αντιεκπαιδευτικά και αντιδραστικά νομοσχέδια της Κεραμαίως. Και νομίζω ότι έχει δείξει και στην πράξη και μέσα από δεσμεύσεις και τα λοιπά ότι οραματίζονται πανεπιστήμια και οραματίζεται και μια ζωή για τη νέα γενιά που θα δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, που δεν θα είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά θα είναι ζωή, όχι επιβίωση. Χθες ήσουνα στο Τιμητικό Προεδρείο μαζί με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι, έχουν δώσει αγώνες ζωής, μπορούμε να πούμε, για την αριστερά. Ήσουν δίπλα και σε εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων. Πώς είναι για ένα νέο άνθρωπο να είναι δίπλα σε τέτοια ιερά τέρατα? Είναι πραγματικά αυτό ιερά τέρατα. Για μένα ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή το να βλέπω ότι έχω γύρω μου ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την αριστερά, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, έχουν αγωνιστεί, εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες που καταπιέζονται καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι περήφανη που το κόμμα μου εκπροσωπεί αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις κοινωνικές ομάδες και που υπάρχει χώρος για όλους και για όλες στους κόλπους μας. Νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερη τιμή για εμένα το να βρίσκομαι εκεί. Τώρα, από το 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη μέρα του συνεδρίου? Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει ένα κόμμα πιο έτοιμο, πιο δυναμικό, πιο αποφασισμένο, με τις αποφάσεις να μας δεσμεύουν για την επόμενη μέρα, για την επόμενη διακυβέρνηση μακάρι. Με ένα σχέδιο που θα έχει ως προμετωπίδα το όραμα, το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, το δημοκρατικό σοσιαλισμό, που θα δίνει λύσεις στα προβλήματά μας, που θα βάζει τη γενιά στο προσκήνιο και στην πρώτη τη γραμμή, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, που θα προασπίζεται τη δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική και μαζική εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τους ευάλωτους και τις ευάλωτες, την έμφυλη ισότητα, τη στέγη μας. Θα μπορούμε να οραματιστούμε
μέσα από τις θέσεις του κόμματος το να φύγουμε από το σπίτι μας σαν νέοι άνθρωποι και να ανοίξουμε ένα δικό μας σπίτι. Θεωρώ ότι ανοίγει μια πολύ μεγάλη βεντάλια συζήτησης, έχουν μπει πολλές αιχμές και νομίζω ότι αύριο, όχι μάλλον την Κυριακή, θα φύγουμε με μεγάλη αισιοδοξία από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.